Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κομμάτους Ελλάδας αποχαιρετά σήμερα με θλίψη και περηφάνεια την Αθηνά Καλούδου, μια συντρόφισσα αγωνίστρια σε ολόκληρη τη ζωή της, μαχήτρια στον δρόμο που χάραξε το ΚΚΕ μέσα από τις γραμμές του οποίου το υπηρέτησε πιστά ως το τέλος. Μια ακόμη αφοσιωμένη συντρόφισσα που πρόσφερε όλες τις δυνάμεις στην υπόθεση του κόμματος για 77 ολόκληρα χρόνια. Έζησε τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας του κόμματος, τις κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 40, ιδιαίτερα την ηρωική εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, δρώντας μέσα από τις γραμμές του. Η συντρόφισσα Αθηνά Καλούδη γεννήθηκε στις 28 Απρίλιο του 1928 στο χωριό Θρυλώριο Κομωτινής από γονείς αγρότες πρόσφυγες από τον Κάφκασο. Μεγάλωσε μέσα σε πολυμελή οικογένεια. Η κήρυξη του πολέμου το 1940 τη βρήκε μαθήτρια στη δεύτερη τάξη του Οκταταξίου Σχολείου. Οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ το 1944 μαζί με όλους σχεδόν τους μαθητές της και αναδείχθηκε γραμματέα στην τάξη της. Πριν ακόμη οργανωθεί στην ΕΠΟΝ, μικρή μαθήτρια, ζώντας στο χωριό της υπό τη βουλγάρικη κατοχή, εκδήλωνε το ανήσυχο πνεύμα της υπέρ του δίκαιου των καταπιεσμένων, βοηθώντας τους χωριανούς της, αλλά φανέρωνε και την αγάπη της για τη μόρφωση, αναλαμβάνοντας να μάθει στα παιδιά του χωριού της ανάγνωση και γραφή. Οργανώθηκε από τους πρώτους στην ΕΠΟΝ και ξεδίπλωσε τις αρετές της πρωτοπόρας αγωνίστριας στο γυμνάσιο, ιδιαίτερα μετά το 1946 που συγκρούστηκε με το γυμνασιάρχη του σχολείου της και άρχισε να δουλεύει μισοπαράνομα σε πολίτης. Στο ΚΚΕ οργανώθηκε πολύ γρήγορα το 1944. Η ίδια έλεγε ότι στην ΕΠΟΝ έμαθα πολλά και σύντομα μπήκα στο ΚΚΕ που ήταν το δεύτερο σχολείο για μένα. Με τη δημιουργία των αντάρτικων ομάδων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το 1947 στην περιοχή της, αποκτά μαζί τους επαφή ως μέλος του κόμματος και αναλαμβάνει να κρατά την επαφή των ανταρτών με την πόλη. Ήδη το αστικό κράτος φύγει τον κλειό δημιουργώντας συνθήκες τρομοκρατίας για τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές με τις διώξεις, τα κυνηγητά και τις συλλήψεις, τις φυλακές και τις εξορίες. Η συντρόφισσα Αθηνά μέσα σε αυτές τις συνθήκες εντάσσεται το 1947 στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Στις γραμμές του ανέλαβε πολλές και υπεύθυνες αποστολές, όπως τη διαβίβαση απόρριτων επιστολών, αλλά και να φτάνει στην πόλη της το φύλλο της εφημερίδας δράσης του αρχηγείου Κομωτινής. Το Σεπτέμβριο του 1947 βγήκε στο βουνό, μαζί με άλλες νέες γυναίκες από το χωριό της. Όπως γράφει η ίδια, ήμασταν στην πρώτη ομάδα γυναικών στο αρχηγείο Κομωτινής. Πήρε μέρος στη μάχη της Κομωτινής με το λόγο της Δημοκρατικής Νεολαίας και σε άλλες μάχες. Συνέχισε στην 7η Μεραρχία του Δημοκρατικού Στρατού, δούλεψε στη διοίκησή της και διατέλεσε μέλος του 2ου Γραφείου της Μεραρχίας στην κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση τηλεγραφημάτων. Όπως γράφει η ίδια, εκεί συγκροτούνταν οι ομάδες, οι επιμηρίες, οι λόγοι, τα τάγματα και αναχωρούσαν για το γράμμο Βίτς. Στη δουλειά αυτή έπαιρνα μέρος κι εγώ. Έπρεπε οι μαχητές όλοι να έχουν φιλοπορίας και ο ταγματάρχης ή ο λογαγός κατάσταση των μαχητών που περιλαμβάνει. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι ο Εύρος ήταν πηγή μαχητών. Δεν υπήρχε εβδομάδα που να μην συγκροτούνταν δημιουργία ή λόγος για το γράμμα. Μεγάλη συγκίνηση ένιωσα όταν βρήκα τότε με τις πλημμύρες στον Περισσό με το γραφικό μου χαρακτήρα φιλαπορίας μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Είχε συμβολή επίσης στη δουλειά του κόμματος στις γυναίκες στο Δημοκρατικό Στρατό, τις ενταγμένες στις μονάδες που υπηρετούσε, αλλά και στα απομάκυνα χωριά της Τράκης που βοηθούσαν το Δημοκρατικό Στρατό. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού πέρασε στην Βουλγαρία, όπου και απέκτησε τα πρώτα της παιδιά, τη Βαγγελίτσα και την Ειρήνη, με τον σύντροφο στη ζωή και στον αγώνα από τα χρόνια της δράσης τους στο Δημοκρατικό Στρατό, τον κομμουνιστή Χρήστο Καράνταϊ, που συνελήφθη κατά τη διάρκεια παράνομης αποστολής του στην Ελλάδα και καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε το 1955 στην Αλικαρνασσό. Στη Βουλγαρία δούλεψε ως δασκάλα για τα Ελληνόπουλα που βρέθηκαν κατά χιλιάδες και στη συνέχεια έφτασε στη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία όταν πήρε υπό την προστασία της 1000 παιδιά. Τον Ιούνιο του 1952, αφού είχε συμβάλει τα μέγιστα στη φροντίδα και τη μόρφωση εκατοντάδων παιδιών, πήγε στη Λειψία της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας, όπου με εξάμεινη προετοιμασία στη γλώσσα και την ύλη του Πανεπιστημίου, γράφτηκε στο πρώτο έτος της κοινωνιολογίας, ενώ ακόμα δούλεψε και ως εκφωνήτρια στη Φωνή της Αλήθειας.
Στη συνέχεια αυτής της πολυτάρχης ζωής του πολιτικού πρόσφυγα βρέθηκε στο Βουκουρέστι για τη σχολή Μπελογιάννη και ξανά στην Βουλγαρία για τη συνέχεια των σπουδών της, όπου συνδέθηκε με τον μετέπειτα σύντροφο στη ζωή και στον αγώνα, σύντροφο Νίκο Καλούδη, πρωτοπόρο συνδικαλιστή της ΟΕΝΟ και επί σειρά ετών μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ, με τον οποίο απέκτησε τον γιο της Μιχάλη. Με την επιστροφή της από την πολιτική προσφυγιά στην Ελλάδα, συνδέθηκε με τις οργανώσεις του ΚΚΕ και μέχρι το τέλος της ζωής της ήταν μέλος του ΚΟΒ Παγκρατίου. Η συντρόφισσα Αθηνά Καλούδη υπηρέτησε το κόμμα της Αταλάντευτα, όπου τη ζητήθηκε, στο βουνό, στην πολιτική προσφυγιά και ξανά πάλι στην Ελλάδα στους αγώνες που ακολούθησε. Το ΚΚΕ αποχαιρετά μια άξια κομμουνίστρια, που τίμησε με τη στάση και την προσφορά της στον τίτλο του μέλους του κόμματος. Η ζωή και η δράση της είναι παράδειγμα για νεότερες συντρόφισσες και νεότερους συντρόφους που συνεχίζουν στα θνάρια που χάραξε η γενιά της μέσα από το κόμμα. Αυτό το δρόμο το συνεχίζουμε αταλάντευτα και ακλόνητα, με πίστη στις ανεξάρτητες δυνάμεις της εργατικής τάξης. Γιατί η δύναμη των ιδεών του ΚΚΕ είναι ακατανίκητη και πνέει και θα γεννά συνεχώς και σήμερα και στο μέλλον χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες για την οριστική νίκη. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, εκφράζουμε τα πέτρα μας συλληπιτήρια στα παιδιά σου, στις αδελφές σου, τα εγγόνια και τα δυσέγγονά σου, σε όλους τους οικείους. Γεια σου, συντρόφισσα Αθηνά. Θα σε θυμόμαστε πάντα. Εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής Αλφαθήνας του Κόμματος, αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη τη συντρόφισσά μας Αθηνά Καλούδη. Μια ξεχωριστή λαϊκή αγωνίστρια, ένα άξιο μέλος του κόμματος που για 77 ολόκληρα χρόνια τίμησε και έφερε επάξια τον τίτλο του μέλους του ΚΚΕ μέχρι το θάνατό της. Θαραλέα και αταλάντευτη μαχήτρια για τον σοσιαλισμό, στάθηκε όρθια σε όλη τη διάρκεια της πολυτάραχης κομματικής ζωής της, αντιμετωπίζοντας με σθένος και αποφασιστικότητα τις δυσκολίες, τις διώξεις, την πολιτική προσφυγιά. Γνήσιο τέκνο του ΚΚΕ, που πορεύτηκε όπως ακριβώς τη γαλούχησε το κόμμα της, με πίστη στις αρχές, τις αξίες, τα ιδανικά και τα οράματά μας για έναν κόσμο σοσιαλιστικό-κομμουνιστικό δείγμα σε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αποτελεί μεγάλη τιμή για τους συντρόφους που τη γνωρίσαμε, που συζητήσαμε μαζί της, που παλέψαμε μέσω της κομματικής οργάνωσης βάσης του Παγκρατίου, της οποίας ήταν μέλος για την υπόθεση του κόμματος. Αλήθεια, πώς να περιγράψεις το συνέστημα ότι παλεύεις στις σημερινές συνθήκες πλάι-πλάι με κομμουνιστές που όλη τους η ζωή είναι συνυφασμένη με την ιστορία του κόμματός μας, που είναι ήδη από τους προτεργάτες αυτής της ιστορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η Αθηνά μαζί με όλο το κόμμα βοηθούσε στη διάσωση του αρχείου από την πλημμύρα στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής, ανάμεσα στα εκατοντάδες χειρόγραφα κοιμήλια που έπρεπε να καθαριστούν από τη λάσπη, πέρασαν από τα χέρια της δικά της χειρόγραφα από την περίοδο 1946-1949, τα οποία αναγνώρισαν από το γραφικό της χαρακτήρα. Για την Αθηνά, η διαρκής καθημερινή πάλι για τη δημιουργία των προϋποθέσεων τη συσπήρωση δυνάμεων για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό ήταν όλη της η ζωή, σε όλες τις φάσεις της ζωής της και σε κάθε ηλικία. Και σε μεγαλύτερη ηλικία, η συμμετοχή της στην κομματική ζωή, όσο ακόμα το επέτρεπε η υγεία της, δεν ήταν τυπική. Αναλάμβανε καθήκοντα από την οργάνωσή της. Είχε ευθύνη για την πολιτική επαφή με δεκάδες παλιούς αγωνιστές, με πολιτικούς πρόσφυγες και τις οικογένειές τους. Είχε την έγνοια του συνολικά. Αν χρειάζεται κάπου να βοηθήσουμε, να βρούμε γιατρούς, να στηρίξουμε σε πρακτικές δυσκολίες μοναχικούς αγωνιστές. Ταυτόχρονα να τους ενημερώνει για τις πολιτικές αποφάσεις του κόμματος, για τις πρωτοβουλίες της κομματικής οργάνωσης, απαιτώντας και τη δική του συμμετοχή και δράση. Παράδειγμα για όλους, στη διάδοση και μελέτη του ριζοσπάστη, στην υλοποίηση των στόχων για τα οικονομικά του κόμματος. Ιδιαίτερη έγνοια και ανησυχία είχε πάντα για τη δημιουργία και ύπαρξη οργάνωσης βάσης της ΚΝΕ στην περιοχή του Παγκρατίου. Την αποχαιρετούμε υπογραμμίζοντας ότι η δράση της θα καταξιώνεται στον αγώνα μας. Δεν τελείωσε, αλλά συνεχίζεται μέσα σε αυτόν. Για μας θα είναι ένα πρότυπο που πάντοτε θα μας εμπνέει στους σύγχρονους σημερινούς αγώνες για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Η επαναστατική της διαδρομή και δράση θα αποτελούν παράδειγμα για όλους τους σημερινούς αγωνιστές. Το παράδειγμά της, η ζωή της,
η δράση μένουν ως μια μεγάλη παρακαταθήκη για να δούμε πείρα, γνώση, δύναμη και αισιοδοξία. Εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής της ΑΘΗΝΑΣ εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Γεια σου, συντρόφισσα Αθηνά. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων, αλλά και των συναγωνιστών σου φιλοξενούμενων στο σπίτι του αγωνιστή, σε αποχαιρετάμε σήμερα, πολύ αγαπημένη μας συντρόφισσα Αθηνά. Συνέδεσαι στη ζωή σου, από τα νιάτα σου ακόμα, με τα ιδανικά του κομμουνιστικού κινήματος, μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του ΔΟΣΟΕ. Μια ζωή γεμάτη μάχες, πορείες, ξενύχια σε πλαγιές, κάτω από πουρνάρια, ενέδρες, θύματα που αναγνώριζες όταν ξημέρωνε η επόμενη μέρα. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, έφτασε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, όπου τοποθετήθηκες ανάμεσα στους δασκάλους παιδαγωγούς χίλιων παιδιών που με συνοδεία έφτασε στις σοσιαλιστικές χώρες και συνέχισες εκεί τη δράση σου. Όλη σου η ζωή στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, στη Βουλγαρία, αλλά και έπειτα στην Ελλάδα, ήταν ένας συνεχής αγώνας για τα ιδανικά του σοσιαλισμού-κομμουνισμού από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το Σεπτέμβριο του 2019, με αίτημα των παιδιών σου και τη σύμφωνη γνώμη του κόμματός μας, είχαμε τη χαρά και την τιμή να σε φιλοξενήσουμε στο σπίτι του αγωνιστή, όπου και από κοντά γνωρίσαμε την ευγένεια που σε χαρακτήριζε, την έγνοια σου για το κόμμα, αλλά και τη λεβεντοσύνη σου, συντρόφισσα, ως κομμουνίστρια, παρόλη την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας σου. Οι δυσκολίες της ζωής σου δεν σε εμπόδισαν, συντρόφισσα, να φτιάξει μια μεγάλη δεμένη οικογένεια, γαλουχμένη με τα ιδανικά του κόμματός μας, και αυτό από μόνο του είναι παράδειγμα για όλες εμάς τις νεότερες στο κόμμα. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια στα παιδιά σου, στις αδελφές σου, στα εγγόνια και στα δισέγγονά σου, στα ανήψια σου. Θα σε θυμόμαστε για πάντα. Γεια σου, συντρόφισσα. Αγαπημένη μου γιαγιά, μόνο τιμή και περηφάνεια μπορώ να νιώσω που ήσουν και θα είσαι γιαγιά μου. Από μικρή θυμάμαι που μας έφυγε. Από μικρή θυμάμαι που μας έλεγες για τις μάχες των ανταρτών στα βουνά, τις εμπειρίες που είχες, τις κακοχίες που περνούσατε, αλλά και την πίστη και δύναμη που αντλούσες για το μέλλον, μέσα από όλους αυτούς τους αγώνες. Μικρή εγώ τότε, δεν μπορούσε να χωρέσει ο νους μου πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, και ειδικά σε τόσο νέα ηλικία, να δείχνει τόσο κουράγιο και αυτοθυσία, να ρίχνεται σε δύσκολες μάχες με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του. Η μεγάλη σου ιστορία για το πώς από την Κομοτηνή και τα βουνά της Ροδόπης πέρασε στη Βουλγαρία, έπειτα στη Γερμανία και στο τέλος ξανά στην Ελλάδα, δείχνει την στάση ζωής την οποία κουβαλούσες και συνέχισες να κουβαλάς μέχρι το τέλος της ζωής σου. Σε είχα σαν πρότυπο αγωνίστριας. Σε είχα σαν πρότυπο αγωνίστριας και πριν οργανωθώ στην ΚΝΕ και το κόμμα και αφού οργανώθηκα. Θυμάμαι τη συγκίνηση και η περηφάνεια που ένιωσες όταν έμαθες ότι έγινα μέλος της ΚΝΕ και φωνάξαμε μία την άλλη συντρόφισσα. Το να σε έχω γιαγιά και συντρόφισσα μαζί μου έδινε και μου δίνει μεγάλη ελπίδα και χαρά, γιατί ξέρω ότι τον δρόμο που χάρηξες εσύ και η συντροφή σου τότε έχουμε κληθεί να τον συνεχίσουμε εγώ και η συντροφή μου τώρα. Η ιστορία που κουβαλούσες στις πλάτες σου είναι βαριά και μεγάλη, αλλά δεν λύγησες ούτε στιγμή. Οι λέξεις άνθρωπος και κομμουνιστής δεν έφυγαν ποτέ από πάνω σου και όπου βρισκόσουν τις έκανες πράξη ως τα γεράματά σου. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που κατέβασες τις στολές που φόρεγες από τον Δημοκρατικό Στρατό και μου υποσχέθηκες ότι θα κράταγε τη μία για εμένα. Είναι πολύ ωραίο η νέα γενιά να συνδέεται με τέτοιον τρόπο με την παλιά και ιδιαίτερα όταν αυτή η σύνδεση είναι μεταξύ γιαγιάς εγγονής. Το νήμα λοιπόν της δικιάς σου ιστορίας υπόσχομαι να το συνεχίσω κι εγώ, αντλώντας δύναμη από εσένα, τους αγώνες σου και την αυταπάρνησή σου. Ήσουν η καλύτερη μητέρα και γιαγιά. Καλό ταξίδι, σ' αγαπάμε.